Ήταν αργά το βράδυ. Κουμπισμένο στο πλάι ενός αυτοκινήτου, είχα πιάσει κουβέντα με τα υπολείμματα μιας μπουκάλας, χωρίς να με νοιάζει για την ανοιξιάτικη θύελλα που ερχόταν από τα βόρεια και τη βροχή που σάρωνε την περιοχή. Και αυτό γιατί στην κατάσταση που ήμουνα δεν μπορούσα να πάθω και τίποτα χειρότερο. Ήμουνα από εκείνους τους τύπους χωρίς λεφτά, ρούχα και φίλους. Κυνηγάνε χαμένες υποθέσεις με γυναικεία ονόματα και μπλέκονται σε ιστορίες που δεν βγάζουν πουθενά. Η δικιά μου λεγόταν Λάουρα και τη συνάντησα πριν από πολλά χρόνια. Ο κόσμος μου ήταν ένας άρρωστος και θλιβερός κόσμος και κάπου χρειαζόμουν να την πάθω κι εγώ από ένα τέτοιο κορίτσι. Πάνε 4 χρόνια που την έχασα και όποτε περνάει δίπλα μου κάποια με άρωμα για σεμί, ο νους μου πάει αμέσως αυτή και ψάχνω πάλι για μπλεξίματα. Έτσι έφτασα μέχρι εδώ. Μόνο που το εδώ είναι λιγάκι περίεργο. Και αυτό γιατί προς το βάθος του κήπου και γύρω από ένα λάκκο δύο γυναίκες κάνουν πράγματα που κάποτε θα με προκαλούσαν το ενδιαφέρον. Αλλά με μια σφαίρα γραφωμένη στον ώμο δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Έπειτα μ' αρέσουν τα εσωτερικά των αυτοκινήτων. Ειδικά τέτοιες βραδιές σε κάνουν να τα εκτιμήσεις ιδιαίτερα. Χώρια που η βροχή πάνω στη Λαμαρίνα σε αναμορίζει ήσυχα και σε στέλνει να συναντήσεις τη Λάουρα για ακόμη μια βραδιά. Όλα αυτά λοιπόν, και ακόμη η υποψία πως το κορίτσι που ψάχνω έχει πεθάνει από χρόνια και είμαι ερωτευμένος με ένα πτώμα, με έκανα να βάλω την είσοδό μου σε αυτό το σπίτι. Αποφασίζω να μπω μέσα στο αυτοκίνητο για να λιποθυμίσω με την ησυχία μου.